Χαίρετε αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές και καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο χορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παικτών και τη δίψα τους για την νίκη. Ντυμένο στα μπλαουγκράνα, το Καμπνού είναι όπως πάντα άκρος εντυπωσιακό. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και προσπαθεί να σουτάρει. Βιέιρα. Μπέκαμ. Ρομάριο. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και να η ευκαιρία. Μπεγερίν. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Καλή αμυντική προσπάθεια. Βιέιρα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Βιέιρα. Είναι φανερό ότι πατάνε πολύ καλύτερα μέχρι τώρα στο παιχνίδι από τον αντίπαλό τους. Σαφώς έχουν ξεκινήσει πιο αποφασιστικά, πιο δυνατά. Έχουν περισσότερες τελικές προσπάθειες. Και από την άλλη βέβαια, ο αντίπαλος φαντάζομαι δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Μόνο ο goalkeeper θα δοκιμάσει το πόδι του. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Κατάφερε και την κράτησε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Κλάιφερ. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Βιέιρα. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πουγιόλ. Κλάιφερ. Γιόχαν Κρόιφ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ρομάριο. Ρομάριο. Καταλήξε. Τι να πεις μετά από ένα τέτοιο γκολ. Τα λόγια είναι περιτά. Έστειλε εκεί που ήθελε την μπάλα. Με ένα υπέροχο σου λόμπα. Τέλεια λόμπα. Ο τερματοφύλακας δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Ποιος άλλος θα βγάζει τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη. Γιόχαν Κρόι! Εδώ ορίστηκε ο Πορτιέρε. Ο Γιόχαν Κρόιφ μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Μπέκαμ. Βιέιρα. Μπέκαμ. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Πολύ καλό το passing game εδώ. Επιχειρεί το σουτ. Είπε όχι.
Έξοχος. Ο Φερνάντο Τόρες ανάγκασε τον αντίπαλο πορτιέρο σε μια μεγάλη επέμβαση. Μπράβο πάντως και στους δύο. Μία κεφαλιά. Τα κατάφεραν. Η Manchester United ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Όταν είναι καλό το corner και βάλεις σωστά το κεφάλι σου, ο goalkeeper δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατά. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Τον άδειασε κανονικά. Βιέιρα. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Η μπάλα είναι εκτός. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Κλάιφερ. Κλάιφερ. Προσπαθεί να δει. Και είναι έτοιμος να σκάρει. Και είναι γκολ. Αν θέλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, πολύ ωραίο το γκολ και η όλη η ενέργεια εδώ της ομάδας για να το πετύχει. Αλλά τα πάντα για μένα ξεκίνησαν από τη λάθος πάσα εκεί στο κέντρο. Αν δεν είχαν κάνει αυτό το σφάλμα, τώρα δεν θα ήταν με σκυμμένα τα κεφάλια. Κατάφεραν να πάρουν τα ίνι. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βιέιρα. Μπεγερίν. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Πολύ καλή πάσα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Την κόβει. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει. Νομίζω είναι ένα έφραυστο προβάδισμα. Με βάση και την εικόνα του πρώτου 45 λεπτού, θα έλεγα δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα ακόμα. Μπορεί να έχουμε ανατροπές στο σκόρ, γι' αυτό πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο μισό του αγώνα. Η Manchester United χρειάζεται τώρα ισορροπία και καθαρό μυαλό και οι παίκτες να επιστρατεύσουν την εμπειρία τους. Οι πιο έμπειροι θα πρέπει να βγουν μπροστά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Βιέιρα. Μπάλα στον Σάλα. Σουτάρι. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Εδώ έδειξαν πόσο καλά γνωρίζουν την τέχνη της αντεπίθεσης. Υπό άλλες συνθήκες, μάλλον θα είχαν σκοράρει. Μπράβο τους πάντως για τη φοβερή τους ταχύτητα. Μοχάμεντ Σάλα προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Gerard. Τη στέλνει μακριά. Με αυτή την παλιά θέλει να... Έτοιμος να σουτάρει. Α, δεν φτάνει. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Να δούμε αν θα μπορέσουν να το επαναλάβουν.
άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Johan Cruyff έκανε επίδειξη εδώ και των αμυντικών του ικανοτήτων. Μέσα. Θα σουτάρει για γκολ. Κι όμως είναι γκολ. Η Manchester United ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Φοβερή φάση εδώ. Εξαργύρωσε όλη την ποδοσφαιρική του ευφυΐα. Φανταστική δουλειά με το σώμα του. Μπράβο. Είναι αυτό που λέμε, τους έστειλε. Κάνει το σουτ. Όχι. Είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του Μπράβο. Μαζί. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι ανακατατάξεις θα έχουμε τώρα μέσα στην ομάδα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ, οπότε σταματά και η φάση. Τζέραρντ. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Ρομάριο ψάχνει τη σύρτη πάσα. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βιέιρα. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά έτοιμος για το σούτ. Και ναι, είναι γκολ. Φοβερή ενέργεια για τη Manchester United. Με αυτό ολοκλήρωσαν την μεγάλη ανατροπή. Η Manchester United εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Ο διοικητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Φέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Μπεγερίν. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Στην μπάλα ο Σαλάχ. Μοχάμεντ Σαλάχ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Βγαίνουν μπροστά. Θα ψάξει το γκολ. Πιέζουν για άλλο ένα γκολ. Έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Αλλά βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και γίνεται ξανά δικιά του. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ρομάριο, με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την επιθετική γραμμή. Μέση, ψάχνει τη σύρτη πάσα. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι ανεκτικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνουν την μπάλα. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Μπέκαμ θα κάνει τη μακρινή παλιά. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μέση. Μέση προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Αυτή τη φορά είναι σε δόξα.
Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Ραφαέλ Βαράν. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Βιέιρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σάλα! Ω, στο κάθε το δοκάρι μπάλα. Θέλει να στείλει την μπάλα, θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Η μπάλα δεν βρίσκει στόχο. Και ο διαιτητής θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Μπορούμε νομίζω να τη χαρακτηρίσουμε ως νίκη τακτικής. Προσαρμόστηκαν καλά για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των αντιπάλων. Παρόλο που είχαν και λίγη τύχη. Γιώργο Θαναϊλάκη, συμφωνείς πως η επιστροφή που έκαναν ήταν επική? Χωρίς να θέλω να μειώσω την υπερπροσπάθεια, εκμεταλλεύτηκαν και κάποια απροσεξία του αντιπάλου που πραγματικά τους πρόσφερε εν μέρη την ευκαιρία να επιστρέψουν. Αλλά και πάλι, μπράβο τους που την άρπαξαν. Αυτά για απόψε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες και στον Γιώργο Θαναϊλάκη. Τώρα θα σας αφήσω. Εγώ ευχαριστώ, Χριστό.